Παναγιώτη, ένα ισόπαλο αποτέλεσμα για την ομάδα σου. Ένα παιχνίδι που δεν ξεκίνησε καλά. Δεχτήκατε ένα γκολ από ένα ολέθριο λάθος, αντιδράσατε, ισοφαρίσατε. Είχατε το momentum για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν καταφέρατε να πάρετε όμως την νίκη. Ναι, πράγματι ήταν ένα τοπικό ντέρμπι εδώ, με πολλές δυνατές μονομαχίες. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος στο πρώτο ημίχρονο, από ό,τι θυμάμαι, σε όσες φάσεις τις έκανε από καθαρά δικά μας ατομικά λάθη. Για άλλο ένα μάτς, κυρίως εδώ μέσα. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από ένα λάθος που εντάξει δεν συμβαίνει συχνά να βλέπουμε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Παρ' όλα αυτά αντιδράσαμε γρήγορα, ισοφαρίσαμε. Πατούσαμε καλά στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο στόχος μας ήταν οι τρεις πόντοι και δεν τους πήραμε. Και έτσι παραμένουμε κάτω από την ζώνη του υποβιβασμού. Δεν πάβει όμως τα παιδιά όλα. Βλέπετε ότι το ρόστερ μας είναι ελλιπές. Με πολλά προβλήματα αγωνιστικά. Και πράγματι όλα τα παιδιά δώσαν και την ψυχή τους. Πήραμε έναν πόντο. Και κοιτάμε το επόμενο μάτι της Τετάρτης που είναι εξίσου δύσκολο για να πάμε σε διακοπή. Να δούμε πού βρισκόμαστε και να κάνουμε και μια κουβέντα με την διοίκηση για το πώς θα πορευτεί η ομάδα από εδώ και πέρα. Σίγουρα θα πρέπει να επιστρέψουν και κάποιοι τραυματίες που έχουμε και να ενισχυθούμε σε κάποιες θέσεις που πονάμε και το πιστεύω το βλέπετε όλοι εσείς. Υπάρχει κάποια πρόθεση να γίνει ενίσχυση ή θα πρέπει να είναι καθαρά? Όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά το παιχνίδι της Τετάρτης και θα τα βάλουμε όλα κάτω στην διακοπή που για μας θα είναι βάλσαμο. Τώρα την Τετάρτη το παιχνίδι είναι μονόδρομος και πρέπει να, παρόλο που είναι δύσκολο, θα πρέπει να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να παραμείνουμε κοντά στις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στη θέση που οδηγεί στον Παράς και σε αυτές που είναι πάνω από τη ζώνη. Καλή συνέχεια στον αέρα που εντάξει έχει μια προερχόταν από 4 σερή νίκη φορά δύσκολα αποτελέσματα και εντάξει έχει δείξει η διοίκηση από την αρχή της προθέσης της για τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει. Καλή συνέχεια και στον αέρα. Να είσαι καλά.